Το τελευταίο τώρα χρονικό διάστημα τι κάνουμε, συγκρίνουμε την κατάσταση και όλο αυτό που βιώνουμε σε επίπεδο πανελλαδικό, στο μέτωπο βέβαια και στο κλίμα της πανδημίας, με το τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πόλεις. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει τώρα και το πώς οι Σουηδοί διαχειρίζονται τα κρούσματα κορονοϊού. Θα συζητήσουμε με τον Έλληνα γιατρό, χειρουργός ογκολόγος, τον κύριο Ιωάννη Γκέκα. Κύριε Γκέκα, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Προκύπτουν κάποια συμπεράσματα καθημερινά, τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναφορικά με το πώς διαχειρίζονται ευρωπαϊκές πόλεις τα κρούσματα κορονοϊού. Νομίζω ότι τα συμπεράσματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Είναι κάπως πιο ελαστική, κάπως πιο εναλλακτική η διαχείριση των κρουσμάτων στην Σουηδία? Σίγουρα είναι διαφορετική. Δεν είναι περισσότερο ελαστική, ναι, με βάση τις απόλυτες τιμές και τις απόλυτες διαφορές που έχουν οι δύο χώρες. Δεν θα μπούμε σε σημεία σύγκριση τι έχει κάνει μία χώρα και τι έχει κάνει η άλλη. Μπορούμε να πούμε ότι γεωγραφικά οι χώρες είναι ίδιες και πληθυσμιακά, αλλά είναι διαφορετικές οι κουλτούρες τους και το πώς ζει ο κόσμος. Μπορούμε να πούμε εντάξει, υπάρχει εδώ αρκετή ανησυχία, δεν είναι η κατάσταση όπως ήταν την Άνοιξη. Δεν είναι ότι τότε ήταν χαλαροί, απλά έχει αλλάξει λίγο η φιλοσοφία τους και φαίνεται ότι προσπαθούν να περιορίσουν τον όλο και αυξημένο αριθμό ασθενών οι οποίοι παρουσιάζονται με λίμωξη του COVID. Ερώτηση, προσπαθούν να περιορίσουν τα κρούσματα τα αυξημένα με ποιους τρόπους? Με lockdown, ναι, για παράδειγμα? Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει lockdown. Σωστά. Υπάρχει σύσταση προς τον πληθυσμό και κάποιοι διαφορετικοί κοινωνικοί κανόνες από αυτούς που εφαρμόσαμε πριν λίγο καιρό. Ας πούμε κάποια παραδείγματα. Απαγορεύεται σε νοσοκομιακό γιατρούς, νοσοκομούς να αλλάζουν νοσοκομεία. Αυτό ήταν κάτι συνήθες πριν τον COVID. Τώρα απαγορεύεται να αλλάζεις νοσοκομείο και να δουλεύεις μία εβδομάδα εδώ και μία εβδομάδα εκεί. Σε ένα νοσοκομείο και δεν αλλάζει αυτό. Έχει απαγορευτεί η ανταλλαγή φοιτητών. Έχουν απαγορευτεί τα μαθήματα μετεκπαίδευσης γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Ναι. Και προσπαθούν όσο δυνατόν να περιορίσουν αυτές τις ανταλλαγές τόσο μεταξύ των ίδιων νομών αλλά και μεταξύ των νομών. Οπότε υπάρχει λοιπόν η γενικότερη τακτική της σύστασης προς τον πληθυσμό. Προσέξτε, καθώς, ναι, τα πράγματα αν ξεφύγουν θα υπάρξει πρόβλημα. Και θέλω να σας ρωτήσω, εκεί οι πολίτες πώς αντιλαμβάνονται αυτές τις συστάσεις? Είναι και αυτοί κάπως παγωμένοι, ας το πούμε έτσι. Απλά ο νόμος του κράτους εδώ πέρα είναι ένας πραγματικός νόμος, τον οποίο όλοι απαραίτητος θα κάνουν αυτό που του λέει ο κάθε ειδικός. Μπορείτε να μου πείτε λίγο, υπάρχει βέβαια και αυτή η υποκειμενική κρίση, τι έχει πάει λάθος στην Ελλάδα, αν έχει πάει κάτι λάθος? Μην μπούμε σε σύγκριση, Σουηδία-Ελλάδα. Ακριβώς, δεν θα μπούμε σε σύγκριση και νομίζω ότι είναι κακό να δείχνουμε το δάχτυλο και να λέμε ότι τι δεν κάναμε καλά. Κάποια πράγματα τα κάναμε καλά, κάποια πράγματα σίγουρα δεν τα κάναμε καλά. Κάποια πράγματα σίγουρα στον ελληνικό χώρο επιδείχονται βελτίωσης. Νομίζω όμως ότι ο κόσμος, η πλειονότητα του κόσμου καταλαβαίνει. Είμαστε η χώρα η οποία γεννεί στη λογική και όσο και να προσπαθούν κάποιοι να μας εντρυφήσουν με τον παραλογισμό, νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος κατανοεί ότι αυτό το πράγμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Αυτή η λίμωξη αφορά όλο τον πληθυσμό. Υπάρχουν παντού κρούσματα. Είναι σίγουρα οι πιο ηλικιωμένοι, πιο εύθραστοι, αλλά όμως υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους. Και ας μην το πάμε μόνο να χάσει τη ζωή. Μόνο να μπει στο νοσοκομείο, να κάτσει στην εντατική, είναι κάτι το οποίο σου αλλάζει τη ζωή. Δεν είναι τόσο εύκολα. Και νομίζω ότι και ο Έλληνας και ο Σουηδός το έχει καταλάβει και από μόνος του ο μέσος άνθρωπος προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Κύριε Γκέκα, τελευταία ερώτηση. Είστε και χειρουργός ογκολόγος. Επεμβάσεις σοβαρές, χειρουργία σοβαρά λόγω COVID πηγαίνουν πίσω στη Σουηδία? Όχι, δεν πηγαίνουν πίσω. Ναι. Οι ασθενείς με καρκίνο έχουν προτεραιότητα. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να περιορίσουμε και τους θαλάμους ασφαλείς από περιστατικά COVID. Δηλαδή όλα τα επίγοντα περιστατικά που θα μπουν στο νοσοκομείο θα ελεγχθούν για COVID και θα μπουν σε μονάδα μέχρι να πάρουμε τα αποτελέσματα. Και οι ασθενείς με καρκίνο είναι σε άλλο θάλαμο. Μάλιστα. Πιο απομονωμένοι. Κύριε Γκέκα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη, από Ηράκλειο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.